ήμουν σε περιοδεία στη Λάρισα μαζί με άλλα μέλη της Ένωσης Κεντρών, προετοιμάζοντας τα ψηφοδέλτια τόσο της Λάρισας όσο και των άλλων βουλευτικών περιοχών, Γρεβενών, Κοζάνης, Ημαθίας και αυτών των περιοχών που είναι κοντά πριν τη Θεσσαλονίκη. Και ήρθα στα Γρεβενά γιατί είναι μια περιοχή που αγαπώ. Αγαπούσε και ο χώρος του κέντρου, παρότι έχουν παρασυρθεί οι πολίτες των Γρεβενών και ψηφίζουν άλλα κόμματα. Ας μην λέμε ποια κόμματα, εγώ πιστεύω ότι θα καταλάβουν την πλάνη τους και θα επιστρέψουν στον κεντρό χώρο, στην Ένωση Κεντρών. Γιατί αληθινά κεντρό κόμμα είναι μόνο η Ένωση Κεντρών. Ο Μητσοτάκης λέει κεντροδεξιά, ο Τσίπρας λέει κεντροαριστερά, αλλά αυτά είναι τα θολά νερά. Δεν είναι κέντρο. Κέντρο είναι μόνο η Ένωση Κεντρών, ένα κόμμα που 40 χρόνια πάλευε να μπει στη Βουλή. Μπήκε στη Βουλή η Ένωση Κεντρών το 2015, αλλά 5 βουλευτές μας προδώσανε και πήγαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και διαψεύσανε το όνειρο. Εμείς όμως που στήσαμε αυτή την Ένωση Κεντρών με αίμα και θυσίες και 40 χρόνια ταξίδια σε όλη την Ελλάδα, εμείς μένουμε πιστοί σε αυτό το όνειρο, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται και ένα κόμμα για τον πολύ φτωχό, για τον πολίτη που παίρνει μόνο 300 ευρώ σύνταξη, για τους άνεργους, για τους άστεγους, για όλους όσους ζουν μια καταφρονεμένη ζωή στην Ελλάδα, χρειάζεται ένα κόμμα. Όλα τα κόμματα αυτά που διαφημίζουν τηλεοράσεις, Αντένα, Μέγα κλπ. Είναι κόμματα πολυτελείας που αποβλέπουν στο να κοροϊδέψουν τον κόσμο και να τον εξαπατήσουν. Εμείς λοιπόν με το σταυρό στο χέρι ερχόμαστε εδώ και περιμένουμε από τα Γρεβενά, από την Κοζάνη, από αυτές τις περιοχές, περιμένουμε να ξαναζωντανεύσει ένα κεντρών. Τι βλέπετε για την επόμενη μέρα των εκλογών, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί? Η επόμενη μέρα τώρα, οι πρώτες εκλογές είναι εκλογές με απλή αναλογική. Προφανώς δεν θα βγει τίποτε. Θα επιδιώξει ο Μητσοτάκης, βέβαια θα επιδιώξει να κάνει κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη. Αυτό θα επιδιώξουνε. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουν, γιατί υπάρχει πτέρυγα μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αριστεροφέρνει. Επομένως εκεί πιθανόν να διαλυθεί και το ΠΑΣΟΚ. Τώρα αν ο Μητσοτάκης διαλύσει τη Βουλή και κάνει δεύτερες εκλογές, εκεί θα έχει ένα μπόνους 40 έδρων, εκεί θα πλησιάσουν το 150, χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα πιάσουν 151 με το ΠΑΣΟΚ μαζί. Επομένως θα χρειαστεί και τρίτη εκλογική αναμέτρηση, όπως είπε προχθές ο Άδωνης Γεωργιάδης, εκβιαστικά το είπε προς τον ελληνικό λαό, είπε ότι αν δεν βγούμε με την πρώτη ή με τη δεύτερη θα προσφύγουμε την τρίτη φορά σε εκλογές. Δηλαδή θα αυξήσει τον πόνους από 40, θα πάει 50-55 για να μπορεί να βγει η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό είναι και εκβιασμός, ένα κόμμα που παίρνει 55%. Ένα κόμμα, συγγνώμη, που παίρνει 35-40% και δικαιούται 120 έδρες. Να βγαίνει κλέβοντας έδρες από τα άλλα κόμματα, αυτό δεν είναι τόσο τίμιο. Η Ένωση Κέντρου τι θα κάνει την επόμενη μέρα, αν σας ζητηθεί από εσάς, αν μπείτε στη Βουλή και σας ζητηθεί να συμπράξετε με κάποιο από τα κόμματα τα εξουσίας που λέμε. Τι θα κάνετε? Εμείς δεν θέλουμε το Μητσοτάκη. Εμείς παθαίνουμε λαρά με το Μητσοτάκη, γιατί πρόδωσε το χώρο του κέντρου, έχει βάλει μέσα βορύδιδες, έχει βάλει κάτι χούντες και με αυτούς εμείς είναι δύσκολο να συνυπάρξουμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι και με το ΣΥΡΙΖΑ συμπλέουμε και εκεί έχουμε διαφορές. Αλλά πιστεύω ότι η απλή αναλογική είναι ένα βασικό στοιχείο, πιστεύω ότι οι δυνάμεις της απλής αναλογικής μπορεί να φτιάξουν μια κυβέρνηση, αρκεί να μην υπάρξουν εγωισμοί. Γι' αυτό και ο Κουτσούμπας πρέπει να σταματήσει να λέει τρέλες και στην απλή αναλογική να κάτσει πειθαρχικός εκεί, να πειθαρχήσει. Διότι αν δεν βοηθήσει την απλή αναλογική ο Κουτσούμπας, εργάζεται για το Μητσοτάκη μετά. Όποιος δεν βοηθήσει τη δημιουργία δημοκρατικής κυβέρνησης,
δουλεύει πια για τη Νέα Δημοκρατία και για τη δεξιά. Ψηφοδέλτιο στα Γερνά υπάρχει, είστε έτοιμος στην περιοχή μας, έχετε βρει ανθρώπους. Εδώ ένας υποψήφιος είναι, να πεις δύο είναι, πεις ότι δεν είναι. Πάντα είχαμε εδώ υποψηφίους και πάντα είχαμε... Συναντήσατε κανείς. Εμείς βάζουμε νέα παιδιά, δεν βάζουμε τώρα με ευτήρες και δημάρχους και τέτοια πώς βάζουν οι άλλοι. Οι άλλοι έχουν ονοματοπληξία, δηλαδή θέλουν με ένα όνομα να συγκινήσουν.